Κωνσταντίνε, εδώ και μέρες η Λευκωσία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να αποστείλει δυνάμεις στην Ελλάδα, στον Εύρο, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτή στην γιγαντιαία προσπάθεια που γίνεται από πλευράς των ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων για φύλαξη των συνόρων. Έτσι και έγινε σήμερα. Είχαμε το πρωί μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου και συμφωνήθηκε η Λευκωσία να στείλει 21 συνολικά αμαδίτες στον Εύρο. Αναχώρησε λίγο πριν από τις 8 ένα σέκατο 30 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Εδώ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος χαιρέτησε έναν προς έναν τους αστυνομικούς οι οποίοι αναχώρησαν, εξέφρασε την συγκίνησή του και την περηφάνεια για την κυπριακή αστυνομία. Και όσον αφορά τα δικά μας τώρα, είπε πως και η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές. Ναι. Πρόβλημα για το οποίο ελπίζουμε και στηριζόμαστε στην βοήθεια που θα μας προσφέρουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Ιάκωβε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θέλω να σας πω ότι νιώθω περήφανος που προείσταμε, είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε καλό. Είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εύχομαι κάθε καλό και σύντομα πίσω.